Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 2 του μηνός, 2 Αυγούστου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε. Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο. Γιώργος Ματζιούκης απέναντί μου, στη ρύμψη του ήχου. Ο φίλος μου ο Μιτσάρας, Δημήτρης Μπαλόμπας. Μία βρέχει, είναι τέταρτη συνεχόμενη μέρα που βρέχει. Τι πράγμα, θα μουλιάσουμε. Έχει και ζέστη, έχει και κουφόβραση, έχει και υγρασία, έχει και βροχή. Δεν θα γκρινιάξω άλλο. Ξεκινάμε για τη δική σας και ανώλευκη ενημέρωση. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο αδερφός Σιμών Χαρίλαος Χαρίτων, παρέα φυσικά με το Νότος Καφέ All Day Bar. Πλησιάζει Σαββατοκυριακό, την Κυριακή θα είμαστε Νάουσα όμως, να πάρουμε τη δροσιά μας, αν και στη Νάουσα δεν ξέρω αν θα έχει δροσιά σε σχέση με το βουνό στην Κουτσούφλιανη που είναι η ομάδα, η οποία θα κατέβει την Κυριακή, 5:30 θα είμαστε εκεί για το Ηρακλής Νάουσα το φιλικό. Το Νότος Καφέ Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου, όσοι θέλετε να το επισκεφτείτε μέσα στο Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι. Έχουμε το Late Breakfast, διαλέγετε πρωινό και σας κερνούν καφέ ή χυμό, ενώ από τις 2 μετά το μεσημέρι στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Burgers Hot Dog Club Sandwich. Νέα λίστα cocktails, δροσιστικά, τα πάντα όλα σας περιμένουν εκεί πάνω στο βράχο να περάσετε υπέροχα. Βάλε μου μια μουσική, να καλέσουμε και τον Χαρίλαο και να ξεκινήσουμε, φίλε μου Μίτσο. Επειδή φαντάζομαι η Νιρβάνα δεν είναι το στοιχείο του, να τους ακούει τόση ώρα από κάτω. Χαρίλαε, τι κάνεις? Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στο ακροατήριό σου, καλά. Στο Μιτσάρα είπες καλησπέρα? Πώς δεν είπα ρε. Δεν ξέρω εσύ, δεν σας άκουσα. Πώς δεν το είπα, δεν το συζητάμε. Θέλω σήμερα να σου πω μια διαφορετική καλησπέρα. Πριν την πεις, ναι, να πω λίγο κάτι ρε Γιώργο, γιατί πραγματικά το ξέχασα την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Θα μου πεις το ξέχασα, υποκριτικό θα ήταν, αλλά το οφείλουμε. Μια τεράστια συγγνώμη, ναι, στο γεγονός ότι όλοι μας, και εσύ και όλοι μας, όλοι όσοι ασχολούνται με κάτι, συνεχίζουμε τις ζωές μας σαν να μην συμβαίνει τίποτα, χωρίς να ενώσουμε τη συλλήπησή μας με όλον τον υπόλοιπο κόσμο για όλα αυτά που γίνανε. Πραγματικά, βλέποντας ότι εμείς μιλάμε για τον Ηρακλή, ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, εν πάση περιπτώσει με ένα από τα κορυφαία δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή όσων ασχολούνται. Μου θυμίζει το αρχαίο απόφθεγμα, θα το καταλάβει ο Γιάννης ο φιλόλογος, των οικειών ημών επιμπραμένων εμείς άδετε. Δηλαδή, ενώ τα σπίτια μας καίγονται, εσείς τραγουδάτε. Ναι. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η σκληρότητα της ζωής. Και τόσο μεγάλη σκληρότητα που ξέχασα να κάνω αναφορά και την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε, που ήταν ακόμη πιο νοπάτα. Δεν πειράζει. Γεγονότα της τραγωδίας. Οι ψυχές να αναπαυθούν και να βρουν όσο μπορούν πιο γρήγορη παρηγοριά, που δεν θα βρουν ποτέ βέβαια εκεί που έμειναν πίσω και είναι... Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις αυτοί είναι τα κεντρικά πρόσωπα της τραγωδίας. Αυτή την παρένθεση αισθάνθηκα ότι όφυλα να την κάνω, να την ανοίξω και να την κλείσω, έστω και υποκριτικά, γιατί όλα αυτά είναι υποκριτικά βέβαια που κάνουμε. Αν δεν το βιώσεις στο πετσί σου δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά μου φάνηκε πολύ σκληρό ότι την περασμένη εβδομάδα δεν έκανα την παραμικρή νήξη σε αυτό και μου ήρθε στο μυαλό σου, λέω, αυτό το ρητό των αρχαίων, των οικειών ημών επιμπραμένων, την ώρα δηλαδή που τα σπίτια μας καίγονται, εμείς άδετε, εσείς τραγουδάτε. Όσα κι αν κάναμε και αν κάνουμε και ό,τι κι αν πούμε, στο τέλος θα είναι μόνοι τους. Θα τους έχουμε ξεχάσει. Και αυτούς που φύγανε. 100%. 100%. Και αυτά που κάνουμε τώρα είναι υποκρισίες όλα. Αν δεν το έχεις στο σπίτι, έτσι είναι η ζωή, είναι πάρα πολύ σκληρή. Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι θα πεθάνουμε, θα μας φυτέψουν και οι μόνοι που θα στεναχωρεθούν είναι οι οικοί μας και οι μόνοι που θα ασχοληθούν πραγματικά, δυστυχώς. Είναι πολύ σκληρή ζωή, αλλά έτσι είναι, πρέπει να συνεχίζεται η ζωή, δυστυχώς. Και άλλωστε, τι περιμένουμε, είμαστε σε μια χώρα που λειτουργεί χωρίς καν τον αυτόματο πιλότο. Δεν φταίει κανένας, δεν φταίει κανένας. Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργεί αυτή η χώρα σε όλο. Κανένας δεν φταίει για αυτό που έγινε, προς Θεού. Σε μια χώρα καταστροφής, ναι, δεν το συζητάμε. Συγγνώμη, κλείνω την παρένθεση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το αισθανόμουν αυτό και πάλι το είχα ξεχάσει και το θυμήθηκα την ώρα που ο φίλος μας ο Μπιλμπάο με πήρε τηλέφωνο. Πες μου για την καλησπέρα. Ο Μπιλμπάο. Ναι. Α, οκ.
Ο Μπιλμπάου με πήρε τηλέφωνο. Ποιος με πήρε, εσύ? Α, ο Μιτσάρ. Από τον Παλόμπας, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Σωστά. Εντάξει, εσύ είπε αργό να στροφάρω, συγχώραμε. Ναι, συγχώραμε. Καλά, δεν πειράζει. Για πες. Να το αλλάξω το κλίμα τώρα, γιατί είχα ετοιμάσει ένα ηχητικό να σε... Ναι, συγγνώμη, αλλά απλώς σου λέω, θεώρησα τον εαυτό μου πραγματικά ανόητο που δεν έκανα ούτε μία αναφορά την περασμένη εβδομάδα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι ότι αυτοί που κάνουν αναφορές θα ήταν λιγότερο υποκριτές από μένα, είναι λιγότερο υποκριτές από μένα. Υποκριτές είναι. Ότι έχουμε μία ενσυναίσθηση όλοι. Η ενσυναίσθηση είναι το, η ανθρώπινη αισθαντική κατάσταση κατά την οποία αντιλαμβάνεσαι εις πράτης τον πόνο του άλλου. Έτσι, αυτή είναι η ενσυναίσθηση. Έχουμε μία ενσυναίσθηση, αλλά μέχρι εκεί. Παραπέρα δεν πάει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ο καθένας μέσα του νομίζω το ξέρει καλύτερα τι έτσι, κάνει. Έτσι. Για πες λοιπόν. Δεν θα πω εγώ. Βρήκα εισαγωγικό για κάθε φορά που θα σε φιλοξενώ. Ναι, ναι. Έχεις υπομονή? Εγώ τα πάντα έχω, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα για το καλοκαίρι, γιατί λέει και καλοκαίρι μέσα γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος θα μπορούσε να πει το όνομά σου? Δεν έχω ιδέα. Μία γριά. Α, δεν ξέρω. Μία γριά. Γύρισε το ζουζουνάκι μου! Καλόστο μου! Αχ το μωρέ! Καπελάκι δε μου φόρεσες και θα ρώσε χτύπησε ο ήλιος, ναι! Θα σε μαλώσω! Τι έχουμε πει, τι έχουμε πει! Γρήγορα πίνε χεράκια, το τραπέζι είναι έτοιμο! Άντε, έχω έτοιμη σαλάτα, γράνολα, με κοινόα, σταφύλι, βουτάκια κοτόπουλο, θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Και μετά θα φτιάξουμε πρόγραμμα για να ανακαλύψουμε παραλίες, πάρτι, συναυλίες, εκδρομές, τέλος οι διακοπές με το καπί. Φέτο το καλοκαίρι θα είναι δυνατό. Let's do it! Let's do it, Χαριλά, γιόλο. Ναι, το θυμάμαι, ήταν ένα τρέιλερ πριν και ένα δύο χρόνια. Καλοκαίρι είχε βγει με κάτι. Πριν δύο χρόνια, δε. Ναι, εγώ ναι, σήμερα το ανακάλυψα. Ναι. Σήμερα το ανακάλυψα. Ναι, 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 ναι. Είναι μια γριά. Μια γιαγιάκα. Χωρί... Γερή να είναι. Και μου βγάλε το Let's do it, Χαριλά, και λέω κάτσε να το βάλω. Δεν φιλοδοξούμε να φτάσουμε στα χρόνια του. Έπα, τι πράγμα είσαι. Τι πράγμα είσαι. Ναι, ναι. Είχα σκοπό να βάλω και κοζανίτικα σήμερα. Αλλά είπα εντάξει να μην το έβαλα τι μόνο. Τι είναι το κοζανίτικα? Κοζανίτικα τραγούδια. Α, υπάρχουν συγκεκριμένα κοζανίτικα τραγούδια? Βέβαια, δεν το ήξερα. Εσύ, βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Ξέρεις για ποιο λόγο ήθελα να βάλω κοζανίτικα? Ναι, ναι, για τον Μυροφορίδη που είναι από το χωριό Κύλα Κοζάνης. Σωστά, σωστά. Και είχαμε χθες. Πριν λίγο ήρθε ο νικητής, πήρε την πετσέτα. Κρακράκι αυτή την πήρε. Την μου δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Και αν το καταπιώ κι αυτό. Εσύ το μέγεθος που μου ζήτησες. Ναι, ήθελα μέγεθος αγωνιστικού χώρου. Αλλά εντάξει. Δεν υπήρχε. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Το εισαγωγικό σου άρεσε τώρα? Υπέροχο, το κάτι υπέροχο, άλλο. Εντάξει. Let's do it, Χαρίλα, λέει για Γιούλα. Γιόλο. Ναι, 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 το είχα δει πριν κάνα δύο χρόνια. Είχε κυκλοφορήσει πολύ. Είχε γίνει viral που λέμε. Και μάλιστα μετά ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια πάλι κάτι ηλικιωμένες κυρίες που... Ναι, και πρόσφατα βγάλανε κάτι, ναι. Ναι, διάφορες. Κάποιοι κριτικοί είναι, κριτικοί είναι, ναι. Κριτικοί με διαγωνισμό μαγειρικής, άλλη που ακολουθεί τον εγγονό της ή το γιο της παντού την ώρα που κάνει μαραθώνιο για να τον ταΐζει και για να τον ποτίζει. Να του δώσει ζακέτα. Να του δώσει ζακέτα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες, εσείς οι Γάλλοι πώς το λέτε, ντεζαβού ή ντεζαβί, ποιο είναι το σωστό, όταν... Δεν ξέρω, δεν έχω γαλλική προφορά, αλλά έχω ακούσει ότι το σωστό είναι ντεζαβού. Δηλαδή είναι κάτι μεταξύ ου και ή. Ντεζαβού. Καλά το είπα. Ναι, ναι, ξέρω εγώ. Ναι, το λέω καλά, αυτό. Σαν να την ξέρω γαλλικά. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, εσύ όλα τα ξέρει. Αλλά επειδή το ανέφερες, έχω ακούσει ότι το σωστό είναι μεταξύ ου και ή.
Πώς λες εσύ τον Bert και δεν το λες Bert όπως ναι, λέμε εμείς. Ναι, αυτά λίγο ξέρω, τη μόνη γλώσσα που ξέρω πέρα ναι. από τα ελληνικά. Ω, ξέρεις και τα βουλγάρικα, το Κωνσταντίνοφ και αυτά που μας διορθώνει συνέχεια. Εκείνα δεν τα ξέρω. Εκείνα υπάρχει ένα πολύ ωραίο μηχανηματάκι που λέγεται διαδίκτυο ναι. και μπορείς να μάθεις τη σωστή προφορά και τονισμό των ονομάτων σε, όλα τα, σε όλες τις γλώσσες. Αλλά από εκεί και πέρα να ξέρεις και κάποιους κανόνες. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι το Edvinas Escus δεν το μάθα. Μόνος μου το αποχαρηλάω ότι είναι στο έψιλον. Ναι, Edvinas είναι, είναι Edvinas. Και εγώ πού να το ξέρω, Λιθουανός είμαι, άνοιξα και το μάθα, έψαξα και το μάθα. Σήμερα είδα ένα βιντεάκι. Το υποπτεύτηκα δηλαδή, το υποπτεύτηκα ναι. ότι δεν είναι Αρβίντας Σαμπόνης, αλλά είναι Άρβιντας Σαμπόνης, στο εξηγώ ωραία. Τα έχω ακούσει και τα δύο, και το Άρβιντας και το Αρβίντας έχω ακούσει. Όχι, όχι, είναι Άρβιντας. Λοιπόν, οπότε λέω μπας και είναι Edvinas και το άνοιξα. Ναι. Πας στο ίντερνετ, βάζεις Lithuanian pronunciation of Edvinas, ξέρω εγώ. Και βγαίνει ένα κοριτσάκι εκεί και το λέει. Μπράβο, και στο λέει 100 φορές. Όπως αν βάλεις τώρα, έχω κάνει πολύ ωραία πράγματα. Βλέπω στο διαδίκτυο αρχίσαν και γράφουν το Ηρακλειδέας με ψιλονιώτα. Ναι. Αυτό το θεωρώ μεγάλη κατάκτησή μου. Τεράστια επιτυχία. Χρόνια. Τεράστια επιτυχία. Ναι, 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 μπράβο, μπράβο. Τέλεια. Είχα βαρεθεί να το βλέπω με ήττα, όπως σαν να λέμε Αριανός με γιώτα. Το μόνο που δεν κατάφερες πέρυσι είναι τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Μόνο αυτό δεν κατάφερες πέρυσι. Ναι, όχι, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι ότι αν το εννοούν με την αρχαία κλίση ως ανώμαλο επίθετο, ναι. μπορούν να το λένε τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά επειδή είμαι βέβαιος ότι το εννοούν στη δημοτική, δεν μπορούν να το λένε τον Μέγα. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Ναι. Στην αρχαία πράγματι είναι ο Μέγας του Μεγάλου τον Μέγα. Πολύ, το, μέγα το, το Μεγάλο το Μέγα ας πούμε. Ωραία, πολύ ωραία. Βάζεις και ένα εφωνικό νη στο τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και επίσης τώρα προσπαθώ να πείσω πολύ κόσμο να καταλάβει ότι ο Περόνε που είναι σε αυτούς που πρώτα ο Θεός θα έρθουν. Εκεί κολλάει τον τεζαβού που είπα πριν. Α, προσπαθώ πολύ καιρό να πείσω ότι ο Περόνε δεν είναι Αμερικανός, ούτε Εγγλέζος. Οπότε δεν είναι Εμμανουέλ, είναι Εμμανουέλ. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν θα το καταφέρω από ό,τι φαίνεται. Όπως και ο Ρούσος δεν ήταν ποτέ Αλμπέρτος. Ναι, τι ήτανε. Άλμπερτ, γιατί ήταν Άγγλος. Η μητέρα ήταν... Α, μου το είχες πει. Μου το είχες η μητέρα πει, του ήταν από την Αγγλία. Είναι από την Αγγλία. Μου το είχες πει, μου το είχες πει. Το θυμάμαι, μου το είχες πει, ναι. Απλώς δεν χρειάστηκε να τον γράψω ποτέ, δηλαδή και να τον γράψω πάλι. Δεν χρειάστηκε το μικρό όνομα. Το ντεζαβού λοιπόν μπορεί να το ζήσουμε με Περόνες, Γιαμπάρι, Πασά, Στάμου κτλ. Κτλ. Ναι, αφού ο Πόλος Μεροφορίδης αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται. Και σωστά. Να σου πω και κάτι, φαγωθήκαμε όλοι να έρθει στα πράγματα ο Πόλος Μεροφορίδης για να φέρει τους παίχτες που θέλει. Και τώρα γκρινιάζουμε, δεν μας αρέσουνε. Ναι. Τρομεροί δεν είμαστε. Το καταλαβαίνω. Σήμερα φυσικά. Κουράστηκα με το Facebook, το παράτησα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν άντεξα. Ο ένας μας ξυνίζει, ο άλλος μας βρωμάει. Ενός φίλου που χρησιμοποιεί ψευδώνυμο, αλλά είναι τόσο ωραία γραμμένη η ανάρτησή του στο Facebook που, της Blue Arena που διάβασα σε ένα σχόλιο εκεί που υπάρχει το άρθρο με τους παίκτες που ακούγονται αυτοί όλοι, αυτό το group που είναι να έρθει. Που λέει ότι πιο παράξενο πράγμα από τον Ηρακλειδέα και το έχει και με ψιλογιώτα και με χαροποίησε. Δεν υπάρχει, λέει ρε παιδιά. Θα πάρουμε νεαρούς, θα πούμε πού πάμε με τα μωρά. Θα πάρουμε μεγαλύτερους, πού πάμε με αυτούς που είναι τελειωμένοι. Θα πάρουμε το Μέση, λέει ο άνθρωπος, τι ωραία που το λέει. Θα πούνε πού πάμε με τον περιπατητή του Μουντιάλ. Θα πάρουμε τον Ρονάλτο. Α, 33 ετών πήγε ο Ρονάλτο. Φυσικά θα έρθει στον Ηρακλή για να κολλήσει τα τελευταία ένσημα. Πολύ ωραία το λέει ο άνθρωπος. Αυτό γίνεται σε όλα τα αθλήματα όλα τα χρόνια. Έτσι, αυτοί είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Αλλά η αλήθεια είναι, για να πω τώρα και κάτι άλλο που σκέφτομαι, ότι πολλοί οπαδοί πολλών ομάδων είναι έτσι. Απλώς εμείς το βλέπουμε στο μικρό κόσμο. Εννοείται. Μας, ασχολούμαστε μόνο εννοείται, με αυτό. Εννοείται. Αλλά μην νομίζεις ότι και οπαδοί άλλων ομάδων δεν είναι έτσι. Εννοείται πως είναι. Αλλά επειδή μας ενδιαφέρει οι δικοί μας λίγο να έρθουν τετ-α-τετ με την πραγματικότητα, γι' αυτό γκρινιάζουμε και λέμε αμάν τι είναι αυτό που τραβάμε κάθε φορά.
Εννοείται είναι έτσι. Δεν το, όχι, το αν δεν τους θέλουμε, να μην θέλουμε και το Μυροφορίδη. Να τον πούμε ότι κοίταξε λάθος. Ναι, γιατί είναι οξύμορο να πανηγυρίζουμε για το Μυροφορίδη. Φύγε, ναι. Μπράβο. Να πανηγυρίζουμε για το Μυροφορίδη και να κράζουμε τις επιλογές του. Οξύμορο είναι, δεν γίνεται. Και στο κάτω-κάτω, με συγχωρείς που στο λέω, ρε εσύ, Γιώργο, και συγγνώμη πιο πολύ, όχι από σένα, εντάξει, από τα παιδιά που θα χρησιμοποιήσω τα ονόματά τους. Ναι. Αλλά όχι επειδή τους επιλέγει ο Μυροφορίδης. Αλλά πρώτη φορά εγώ τώρα αποκτώ την αίσθηση ότι θα κάνει ο Ηρακλής μια κάποια ανταγωνιστική ομάδα που θα διεκδικήσει πρωτάθλημα. Για πρωταθλητισμό. Όταν από τον Τσίπρα και τον Καπετάνο, με συγχωρείς που στο λέω έτσι, πηγαίνει σε αυτούς που γκρινιάζουν οι υπόλοιποι στα Facebook και στο διαδίκτυο. Ναι, γιατί μόνο με τον... Όταν πηγαίνει σε Σγιαμπάρι, σε Στάμου, σε Περόνε... Μόνο με τον, ναι, Ανδρέα Τσίπρα... Τώρα εγώ αποκτώ την αίσθηση. Δεν γινόταν. Διότι μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από τρεις μέρες ο καπετάνος νόμιζε ότι θα έρθει στον Ηρακλή. Είχε κάνει ανάρτηση. Ανακοίνωση δεν βγήκε όμως. Δεν βγήκε ανακοίνωση και πρόλαβε και ήρθε ο Μυροφορίδης. Και τι λέει ο φίλος ο Γιώργος κάθε φορά? Οπ, να περιμένουμε την ανακοίνωσούλα πρώτα. Ναι, πολύ σωστή η τακτική σου. Σου λέω, η δική σου η τακτική είναι αντιδημοσιογραφικότατη, αλλά απολύτως εδεδειγμένη. Προτιμώ δεν να είναι λυπάμαι αντιδημοσιογραφική παρά να λέω ο καπετάνος στον Ηρακλή και μετά να το πούμε. Ναι, ναι, αυτό βεβαίως. Αυτή η λογική δεν είναι δημοσιογραφική, είναι λογική παρουσιαστή. Παρουσιάζει τις ειδήσεις πάρα πολύ σωστά, αλλά τη θεωρώ την πιο ενδεδειγμένη και την πιο ψύχρεμη. Τι να κάνουμε, έτσι, ή με τις ανακοίνωσεις. Ναι, 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 ναι. Όπως το μπάσκετ, αυτό το τζάμι, πόσες φορές τον είπαμε, δύο εβδομάδες τζάμι λέμε. Είδες καμία ανακοίνωση, δεν είδες? Οπότε εγώ δεν ξαναλέω τσάμι. Σκεφτόμουν ότι, αν και κάνουμε τώρα πάλι άλματα, δεν πειράζει, να τώρα ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να δικαιωθεί μία ατάκα σου την οποία δεν πίστευα ότι θα δικαιωθεί. Ποια από όλες? Μου είχες πει τη Δευτέρα, δεν θα το ξεχάσω, ότι να δεις που θα περάσει και αυτή η εβδομάδα χωρίς άλλο παίκτη. Πέμπτη είμαστε. Δεν το πίστευα. Προς Παρασκευή. Πέμπτη είμαστε. Αλλά βλέποντας ότι πιάσαμε Παρασκευή, αρχίζω και το πιστεύω. Τι έμεινε? Λίγο έμεινε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να συνεχίσουμε πάλι με το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Ναι. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σου, μια σκέψη που έκανα και τις προηγούμενες μέρες και χθες, ειδικά που ανακοινώθηκε και ο Παύλος ο Μυροφορίδης η επιστροφή του. Το σκεφτόμουν όλο αυτό το δίμηνο, δεν ξέρω, μπορεί να σου το είπα εκτός αέρα, δεν θυμάμαι, το ότι τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναζήσει, και εσύ φαντάζομαι και κανένας μας, αλλά και γενικότερα δεν θυμάμαι, Χαρίλαέ μου, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο να έχουμε δει τέτοια μούρλα, με την καλή την έννοια μούρλα του κόσμου, για κάποιον που δεν είναι ούτε προπονητής, ούτε παίχτης, ούτε πρόεδρος. Είναι κάτι άλλο. Ναι, μεγαλομέτοχος να βάλει τα λεφτά, ας πούμε. Ναι, δηλαδή... Και δεν είναι και πρωταγωνιστής στον αγωνιστικό τομέα. Πολύ σωστά το είπες. Έχουμε, ναι, έχουμε δει τρέλες για παίχτες όταν έρχονται ή φεύγουν. Έχουμε δει τρέλες για προπονητές όταν έρχονται ή φεύγουν. Και για προέδρους, πολύ ωραία. Έχουμε δει τρέλες για προέδρους όταν έρχονται ή φεύγουν. Για τεχνικό διευθυντή τέτοια τρέλα δεν νομίζω να υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Και το είπα... Δεν υπάρχει και αντίστοιχος του σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και γενικότερα και στην Ευρώπη δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έτσι, ναι, που να θεωρείται τόσο expert, τόσο μέτρο δηλαδή στη δουλειά του. Έχει βρει... Αυτή την επιτυχία που την εκφράζει ο ελληνικός λαός θυμόσοφος με τη γνωστή λαϊκή παροιμία «Κάλιο πρώτο στο χωριό, παρά δεύτερο στην πόλη». Δηλαδή, ναι, έχει ειδικευτεί στο να ανεβάζει ομάδες από την Football League στη Super League, κάτι που ανάλογο, μια που μίλησες και για άλλες ιδιότητες πιο πρωταγωνιστικές στην προπονητική, έχει συνηθίσει να το κάνει ο Αλέκος Βοσνιάδης. Αυτός έχει ειδικευτεί, ναι, επίσης το αντίστοιχο που κάνει ο Παύλος Μυροφορίδης. Έτσι λοιπόν έχει ειδικευθεί σε αυτό το πράγμα και θεωρείται ο εξπέρ των εξπέρ, δηλαδή ο πλέον πετυχημένος τεχνικός διευθυντής στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να το πούμε έτσι. Τέσσερις ανώδους τα τελευταία όχι πέντε χρόνια. Όχι ότι είναι ανωτέρου επίπεδου, δεν εννοώ αυτό από τους τεχνικούς διευθυντές που λειτουργούν στην Super League αυτή τη στιγμή, αλλά δεν υπάρχουν ομόλογοι του, δηλαδή τεχνικοί διευθυντές, οι οποίοι να έχουν τις δικές του επιτυχίες. Έστω και στη Super League ή έστω και στην Γάμα Εθνική, έστω και στην... Γάμα Εθνική δεν έχει τεχνικούς διευθυντές. Έστω και στην Football League, ας πούμε.
Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει τις δικές του επιτυχίες. Τέσσερις ανόδους σε πέντε χρόνια με τρεις διαφορετικές ομάδες. Έτσι. Δύο με τον Απόλλωνα, μία με τον Ηρακλή, μία με τον Άρη και μακάρι να κάνει ακόμα μία. Ακριβώς. Και μια που μίλησες για την Κοζάνη, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είχε αρχίσει ως ποδοσφαιριστής στα τοπικά της Κοζάνης εκεί στις χαμηλές κατηγορίες. Δεν μπόρεσε να διατηρηθεί ως ποδοσφαιριστής διότι και το θυμικό του δεν τον βοήθησε από ό,τι λέει ο ίδιος. Έκανε αρκετά πράγματα, λέει, μάλιστα τον είχα μελετήσει σε μια συνέντευξή του να λέει ότι εγώ τώρα ως τεχνικός διευθυντής λέω συνέχεια στους ποδοσφαιριστές να μην ασχολούνται με τους διαιτητές. Ενώ εγώ κόντευα να σκοτώσω διαιτητές, ας πούμε, όσο ήμουν ποδοσφαιριστής, γι' αυτό και το παράτησα γρήγορα. Προσπάθησε να γίνει ατζέντης ποδοσφαιριστών. Είχε συνεργαστεί με έναν γνωστό ατζέντη εκεί των μικρών κατηγοριών. Από εκεί απέκτησε κάποιες προσβάσεις και γνώσεις στο θέμα του να εκπροσωπείς παίκτες, να γνωρίζεις, να συναναστρέφεσαι με παίκτες, να συνδιαλέγεσαι, να διαπραγματεύεσαι με παίκτες. Αλλά κατάλαβε ότι δεν γινόταν ούτε αυτό το πράγμα, ούτε η παθυντινένεια μπορούσε να είναι στο ποδόσφαιρο. Και σιγά σιγά βρήκε το δρόμο του, καθώς μέσω της Λευκάδας και του Πανηλιακού έγινε τεχνικός διευθυντής και αυτό τον οδήγησε στον Απόλλωνα Αθηνών και από εκεί και πέρα εξελίχθηκε. Έκανα λίγο ένα flashback ωραία, πράγματα. Δεν ξέρουν οι περισσότεροι. Ειδικά για το τι έκανε ως ποδοσφαιριστής, νομίζω σχεδόν κανένας. Ναι, ήταν, μάλιστα είχε... Αγωνιζόταν για ένα διάστημα εκεί στα τοπικά πρωταθλήματα της Κοζάνης με δελτίο άλλου ποδοσφαιριστή. Με πλαστοπροσωπεία είπε ότι αγωνιζόταν. Μια χαρά. Αύριο, να ανοίξω παρένθεση και να πω ότι αύριο στις 2 το μεσημέρι θα είμαστε στη Μίκρα για ζωντανά συνέντευξη τύπου, έτσι. Ναι, και να τον ακούσουμε για αυτά που θα μας πει, σε αυτά που θα μας πει. Να τον ακούσουμε. Το Λίμπερο θα τον ακούσουμε. Ναι, ναι, θέλω να πω, εννοώ όχι να τον ακούσουμε απλώς. Α, να τον κατανοήσουμε και να τον ακολουθήσουμε. Ναι, προσέξουμε. Ναι, αυτό το ρήμα δεν ήταν σωστό το ρήμα που χρησιμοποίησα, να προσέξουμε αυτά που θα μας πει. Ναι. Ναι, μην είναι αυτό που λέει ο κόσμος Μπενάκης Γιαννάκης, να προσέξουμε αυτά που και θα να πει. Μην είναι μόνο πανηγύρια ότι ήρθε ο Μυροφορίδης και τελειώσαμε, πάμε για... Ναι. Πώς το λένε, τελειώσαμε. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμαστε. Και αφού σε δρόσησα. Σε επαναφέρω στην τάξη. Εδώ είσαι? Ναι, ναι, βεβαίως. Ωραία. Και βεβαίως η πραγματικότητα είναι ότι και ο Παύλος Μυροφορίδης και όλος ο κόσμος του Ηρακλή μπορεί να βλέπει ότι τα πράγματα μπαίνουν σε μία σειρά, αλλά όλοι περιμένουν ακόμα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ποιο είναι το σημαντικό, να μην μιλάμε με γρίφους. Το απολύτως ουσιαστικό, το πώς θα κινηθούν τα πράγματα στον οικονομικό τομέα. Η συνεργασία, η χορηγική συνεργασία με την πλευρά Μπαλτίδη μπορεί να έφερε στον Ηρακλή την τεχνογνωσία του Μυροφορίδη και να τον έπεισε λόγω αυτής της οικονομικής ένεσης που θα κάνει στον Ηρακλή. Να αναλάβει, να δημιουργηθεί ένα budget, ας πούμε, να υπάρχει μια στοιχειώδης βάση, πολύ σημαντική βεβαίως, αλλά δεν έλυσε τα προβλήματα και κυρίως δεν απήντησε στα ερωτηματικά. Γράφω σήμερα ότι για να κατανοήσει ο κόσμος ότι πραγματικά, γιατί και εμείς λίγο Γιώργο το είχαμε συγκεχημένο στο μυαλό μας, γιατί πράγμα ενδιαφέρεται η πλευρά του Μπαλτίδη, είναι ξεκάθαρο πλέον, δεν το συζητάμε. Χορηγικό. Ούτε διοικητικά, ούτε ιδιοκτησιακά, ούτε καν στην διοίκηση, ούτε τίποτα δεν θέλει να ασχοληθεί. Είναι καθαρά χορηγικό και γράφω χαρακτηριστικά ότι όπως ο όμιλος Volkswagen Audi δεν είχε καμία σχέση με τα διοικητικά και τα ιδιοκτησιακά του Ηρακλή, είπα έτσι το πιο εμβληματικό. Η αγαπημένη σου φανέλα πρέπει να είναι αυτή. Ναι, της ιστορίας. Ναι. Είναι η πιο εμβληματική, ας πούμε. Ναι, δεν μπορώ να πω την αγαπημένη. Η αγαπημένη είναι πάντα μία ριγέ. Και οφείλω να ομολογήσω ότι δυστυχέστατα, εκείνο το μόρφωμα που είχε δημιουργήσει ο Παπαθανασάκης, αλές του μνήμης, εκείνη την, πώς το λέγανε, Blue Line, τη λέγανε την εταιρεία. Ναι, όλος παραδόξως είχε σχεδιάσει μία από τις πιο όμορφες ρηγεία φανέλες στην ιστορία του Ηρακλή. Μιλάς για τη χρονιά της Ανόδου?
Για τη χρονιά της Ανόδου, επειδή δεν είχαμε φράγκα, την ίδια φορέσαμε και την επόμενη χρονιά. Και στη Super League. Ήταν καταπληκτικό. Ναι. Ήταν καταπληκτικό. Καμία ομάδα δεν το κάνει. Αν βλέπεις τώρα όλες οι ομάδες, μέχρι και τώρα στο Εθνικό Πρωτάθλημα, παρουσιάζουν νέα φανέλα κάθε καλά, σε κάποια μάτς φορούσε η ομάδα και τα της προπόνησε. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Όταν η Τζιβόβα μας έστειλε μετά από πολύ καιρό από την Ιταλία ειδική παραγγελία την Argentina Style, τη φανέλα, και γίνανε μετά οι μεταγραφές, δεν μας περίσσευαν φανέλες για να γράψουμε τα ονόματα των νέων μεταγραφέντων και δεν ξαναφορέθηκε ποτέ η πρώτη εμφάνιση. Άσε μην φοβερά τα ψάχνεις τώρα το Παθανασάκη, μην γυρνάμε πίσω. Αλλά γιατί το είπα όλο αυτό, γιατί έκανα αυτή την παρέκβαση για το... Α ναι, δεν ξέρουμε για τη χορηγία στη φανέλα. Όπως η Volkswagen Audi δεν είχε καμία σχέση με τα διοικητικά και τα διοικητικά του Ηρακλή, όπως η Deepbed πέρσι δεν είχε καμία ανάμειξη στα διοικητικά του Ηρακλή στη Γάμα Εθνική, έτσι και τώρα είναι μια χορηγία πολύ δυνατή, πολύ τονωτική οικονομικά, αλλά πάλι δεν υπάρχει επενδυτής. Και θα πρέπει τώρα να απαντηθεί τις επόμενες μέρες το ερώτημα αν θα προχωρήσουμε με επενδυτή ή αν αναγκαστικά, με τη στήριξη βέβαια αυτή τη φορά του χορηγού, των εσόδων από το χορηγό, δεν πρέπει να πάμε να ενεργοποιήσουμε οριστικά και αμετάκλητα το πλάνο της πολυμετοχικότητας. Τελευταία ελπίδα, όπως γνωρίζεις, είναι ο Αιγύπτιος, γιατί από τους... Είναι. Από... Ναι, ερώτημα, δεν ξέρω. Ναι. Από τους 4 υποψηφίους, η πραγματικότητα είναι ότι ουσιαστικά αν υπήρχαν ποτέ ελπίδες, υπήρχαν μόνο για τον Αιγύπτιο, διότι η Γερμανία, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ο ένας εκ των δύο Ελλήνων επιχειρηματιών που λέγαμε, ο οποίος φημολογείται ότι είναι άνθρωπος που έχει εδώ και πολύ καιρό δική του ΠΑΕ, πιο πολύ τον βάζαν στα αίματα οι δικοί μας παρά ήταν αποφασισμένος να τα παρατήσει και να αναλάβει τον Ηρακλή, και αυτό αποδείχθηκε γρήγορα. Και ο τελευταίος, ο έτερος των Ελλήνων επιχειρηματιών, άνθρωπος είναι, νομίζω Γιώργο και εσύ αυτό έχεις καταλάβει, ότι πιο πολύ είναι του να μαζευτούμε και να μπω και εγώ μπροστά να βάλω παραπάνω χρήματα. Όχι να γίνει μεγαλομέτοχος και πρόεδρος. Ναι, σε ένα σχήμα πολυμετοχικότητας παρά να γίνει μεγαλομέτοχος. Έτσι τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο, ναι, που ναι, είδησε ναι, και ναι, πέρσι. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο διάθεση να πάρει, ας πούμε, το 51% των μετοχών. Όχι. Ναι, έτσι καταλαβαίνω. Να οπότε, μπει μαζί με τους άλλους, ναι. Α, μπράβο, απλώς όταν οι άλλοι όλοι μαζί, κάθε 10 άτομα, ας πούμε, δίνουν 50 χιλιάρικα, να δώσει από μόνος του 50 χιλιάρικα εκείνος, ας πούμε, ναι. Όπως και το έχει κάνει ο άνθρωπος. Ναι. Και έτσι η μόνη ελπίδα θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί εγώ δεν περιμένω και πολλά, είναι ο Αιγύπτιος ο Σορούρ τώρα. Σήμερα ήταν να γίνει μια συνάντηση, αλλά... Με τον δικηγόρο του, γιατί ο ίδιος είναι κάτω, είναι στην Αίγυπτο. Ναι, ναι. Από ό,τι άκουσα από το πρωί τους ανθρώπους του Ηρακλή, λέγανε το αφήνανε λίγο έτσι ασαφές το πότε θα γίνει η συνάντηση. Δεν το πολυπιστεύουνε κιόλας, εγώ αυτό έχω αφουγκραστεί. Γιατί εσύ το πιστεύεις πολύ? Oh. Να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ το πιστεύω. Oh. Τελείωσαν οι πιθανότητες μας για επενδυτή. Oh. Αυτό που έγινε... Δεν το πιστεύουνε όσον αφορά τον Αιγύπτιο, ότι είναι το too good to be true που λέμε, τόσο καλό για να είναι αληθινό. Ναι. Όχι, πιστεύω ότι ό,τι καλύτερο ήταν να συμβεί αυτή τη στιγμή έχει δυστυχώς... Είναι δυστυχώς. Ευτυχώς που συνέβη αυτό το πράγμα με την Τιμπέτ, αλλά το δυστυχώς πάει στο γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι ακόμη καλύτερο, το να βρεθεί επενδυτής. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. 100%. Αν δεν υπήρχε πάντως η Τιμπέτ, δεν θα υπήρχε Μυροφορίδης, δεν θα υπήρχε τίποτα. Ούτε η πολυμετοχικότητα θα προχωρούσε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ και 1-2 μήνες πόσο ήταν, Χαριλάε, ο Μυροφορίδης έλεγε θέλω να έρθω, αλλά δεν μπορούσε κανείς να του πει έχουμε αυτό το ποσό, ξόδεψε το. Τώρα όμως με τη χορηγία του και το είπαμε. Και να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ότι το όλο σκηνικό το οργάνωσε, το ενορχίστρωσε και το συνέθεσε και το ενορχίστρωσε ο ίδιος ο Μυροφορίδης. Δηλαδή ο ίδιος ουσιαστικά έφερε τις δύο πλευρές σε επαφή και έγινε όλο το κονέ με τη βοήθεια και των Ηρακλειδέων που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Βέβαια, οργανωμένοι. Βέβαια. Ναι. Και πρόσφατα ενημέρωσαν τον κόσμο και για αυτό. Πώς σου φαίνονται όλες αυτές οι επιστροφές, αν πούμε ότι έρθουν όλοι? Αυτοί που πραγματικά ισχύουν εξ όσο γνωρίζω, ξέρεις ποιοι είναι, η τετράδα και σύντοση και τραβάνι που περιμένουμε
να ελευθερωθεί από τον Απόλλωνα Σμύρνης, γιατί έχει ένα συμβόλαιο, είναι εκτός πλάνων. Ο οποίος ήταν καλά, ε. Έχει, ορίστε. Ήταν καλός. Δεν ήταν κακός, νομίζω. Αν θέλεις να μιλήσω ειλικρινά, αυτοί που με ενθουσιάζουν είναι η αδυναμία μου ο Περόνε, που το έλεγα και σε ανύποπτο χρόνο. Καψούρα. Ναι, ο Περόνε, και όσοι ξέρουν λίγο από μπάλα, όσοι αντιλαμβάνονται, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου κάνει πολύ περισσότερα πράγματα μέσα στο γήπεδο από το να είναι ένα στατικό center for και να περιμένει πότε θα του έρθει η μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, με ενθουσιάζει τους Γιαμπάρη η επιστροφή. Ο οποίος έφυγε στα μισά από τον Όφη και πήγε Ολυμπιακό Λευκοσίας και Ολυμπιακό Λευκοσίας, ναι, για το μισό της περίοδου, ναι. Και έκανε 12 παιχνίδια, μου φαίνεται, και στην Κύπρο, ναι. Αν ο Στάμου, πρόσεξε, αν ο Στάμου είναι ο Στάμου τις τελευταίες περιόδους στον Ηρακλή, όταν μπήκε μετά από 5-6 τραυματισμούς που είχε στους κοιλιακούς και εγχειρίζεις, και ξαφνικά θυμάστε τον λέγαμε Σέρχιο Ράμος. Ήταν πολύ καλός. Τόσο καλός ήταν εκεί στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα για να σωθεί και τα κατάφερε. Πέρσι δεν τον είδα καθόλου στον Πλατανιά, δεν ξέρω τι έκανε. Ναι, μα δεν έπαιξε εκεί ιδιαίτερα στον Πλατανιά. Τότε είμαι ικανοποιημένος που γυρίζει και ο Στάμου. Για Πασά. Ο Πασάς, κοίταξε, είναι ένα παιδί το οποίο ποτέ δεν γεμίζει το μάτι, αλλά όπου πάει έχει προσφορά. Και στον Ηρακλή είχε και πέρσι στον Άρη. Βασικότατος ήταν στον Άρη. Ναι. Βασικότατος ήταν. Είναι ένα παιδί που παίζει με αυτό το στυλάκι που παίζει, που δεν σε τρελαίνει, και τις τέσσερις θέσεις στην επίθεση, ναι. Και πίσω από το center for που λένε ότι είναι η κλασική του θέση, και αριστερά που συνήθως παίζει, και δεξιά, και center for αν χρειαστεί, γιατί έχει και τα σωματικά προσόντα. Αυτό είναι, και ο Σχετραβάνης, εντάξει, τώρα είναι επιλογές του Παύλου Μεροφορίδη, δηλαδή είναι καθήκον μας, είναι υποχρέωσή μας να τη σεβαστούμε. Ιδάλλως, το ξαναλέω, να του πούμε να κάνει μεταβολή και να φύγει ο άνθρωπος, να μην ασχολείται. Τώρα ξέρεις τι θυμάμαι. Ναι. Πέρυσι τέτοια περίοδο, με Παύλο Μεροφορίδη στον Άρη, να ακούω, μη φανταστείς, καθόμουν και άκουγα με τις ώρες, απ' έξω, οπαδούς φίλους του Άρη να λένε: «Όχ, ποιος Ιντζόγλου, όχ, ποιος Βαλεριάνος, όχ, ποιος Πασάς, όχ, ποιος Κάσος, όχ, ποιος Μουμίν, δεν έχεις άδικο, ναι, ναι, όχ, δεν έχεις ποιος Μουμίν, όχ, ποιος Ντούνης, όχ, ποιος ένας, ποιος άλλος». Και αυτοί ανέβηκαν... Περίμενε, είπες κάτι τώρα. Ναι. Το Μουμίν τον πήγε ο Μεροφορίδης στον Άρη. Νομίζω πως ναι. Γιατί το λέω, γιατί ακούγεται ότι και ο Μουμίν θα έρθει στον Ηρακλή. Νομίζω πως ναι. Γι' αυτό και εγώ τον ανέφερα, δεν είναι τυχαίο. Ναι, γι' αυτό τον ανέφερες, γι' αυτό το κράτησα. Σου κάνα τρίπλα. Τρίπλα σου κάνα. Ναι, άκουσα ότι και ο Μουμίν θα έρθει. Ξέρεις πόσα μπινελίκια πέρυσι πέφτανε στο ρεπορτάζ του Άρη? Με αυτούς που προανέφερα. Ναι. Είναι παιδιά που τα γνωρίζει, δηλαδή τον Γκάσο Ηρακλή Απόλλωνα, τον Πασά Ηρακλή Άρη, τον Ιτζόγλου Ηρακλή Άρη, τον Βαλεριάνο Ηρακλή Απόλλωνα Άρη, και στους τρεις τον Βαλεριάνο. Και με αυτούς ανέβηκε τρένο Άρης, και πολύ εύκολα. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, Γιώργο, για να μην μας λέει ο κόσμος, γιατί μπορεί ο κόσμος να πει κάποια στιγμή: «Καθίστε ρε παιδιά, και θες που θεωρητικολογείτε τώρα, εντάξει». Καλά, ναι. Ξεχάστε ότι ο Τάδε δεν μας γεμίζει το... Δεν μας γεμίζει το μάτι. Ας πάμε πρακτικά, όπως θέλετε εσείς να μας πει. Στον Ηρακλή όταν ήτανε, προσέφερε? Ναι, όντως, εκεί δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε, γιατί ανέφερες ένα όνομα πριν, Κάσος είπες. Μπορεί να σου πει: «Ξανάρχεται ο Κάσος». Θα σου πει ένας Ηρακλήδες: «Άντε, να μην γίνομαι αφοριστικός, ρε παιδί μου». Ωραία. Ο Κάσος, άσε, μπορεί να είναι το καλύτερο όνομα. Ξέχασε με εμένα που γκρινιάζω γιατί δεν είναι καλό όνομα. Ναι. Στον Ηρακλή όταν ήταν Επαναλαμβάνω, είναι επιλογές του συγκεκριμένου ανθρώπου, τον οποίο τον φωνάξαμε και τον θέλαμε για αυτόν τον σκοπό. Και για τον οποίο πανηγυρίζουν τον κόσμο. Και εγώ παραδέχομαι ότι κάποια παιδιά από αυτά που θα έρθουν και με το καλό να έρθουνε, δεν προσέφεραν πολύ ούτε τότε. Να το πω έτσι. Θες να το πω έτσι? Τους στηρίζει όμως. Δεν προσέφεραν πολύ ούτε τότε. Τους πιστεύω. Προσέφεραν, δεν πέρασαν απαρατήρητοι. Αλλά δεν ήτανε, να το πούμε έτσι, αμάν και τότε, έτσι. Αλλά θα σου πει ο άλλος: «Βρε, η ομάδα ανέβηκε με αυτούς». Είτε λίγο είτε πολύ. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Θα
σου πει ο άλλος ότι γι' αυτό το φωνάξατε τον άνθρωπο. Ε, ναι. Αν είναι να κάνουμε όλο αυτό το σασερμά δύο μήνες, να έρχεται ο Μυροφορίδης, ναι, να πανηγυρίζουμε και μετά να τον κράζουμε για αυτούς που φέρνει, ε, τι κάνουμε τότε. Όχι, τότε να κάναμε μια καλύτερη συνεννόηση, ότι θέλουμε να έρθει ο Μυροφορίδης και να του φέρουμε και παίκτες. Ναι, δικές μας επιλογές. Ναι, ναι, δικές να μην επιλογές. Κουράζεται κιόλας και να μην ξοδεύετε και στα τηλέφωνα κιόλας. Τα δύο περισσότερα μπινελίκια που υπήρχαν τότε με Μυροφορίδη στον Ηρακλή ήταν του Σαραμαντά και του Κυριακίδη. Ήταν τα top μπινελίκια, τα top. Είχαμε αγγίξει κόκκινα, είχαμε αγγίξει. Ο Σαραμαντάς νομίζω είναι στον Πανιόνιο και είναι εντάξει, δηλαδή παίζει, ε. Ο Σαραμαντάς είναι στον Πανιόνιο, ναι. Ή όχι, κάνω λάθος, δεν ξέρω. Όχι, στον Πανιόνιο, στον Πανιόνιο, στον Πανιόνιο. Και νομίζω ότι παίζει, δεν είναι δηλαδή εκτός πλάνων και τα λοιπά. Τον θυμάμαι, είχε χρόνο συμμετοχής πέρυσι. Σ' αρέσει ο Σαραμαντάς, ε. Γιατί, ναι, βεβαίως. Γιατί από ό,τι συνάγεται από το... από την συνέντευξη που σου έδωσε ο Κώστας Παναγιωτούδης, δεν ξέρω πόσοι το πρόσεξαν, εγώ το πρόσεξα γιατί κολλάω σε λεπτομέρειες. Καταλαβαίνω τι θα πεις. Ότι και ο Κυριακίδης έχει πάρει την άγουσα προς τη Δράμα, δηλαδή δεν πρόκειται να όταν λέει μακάρι και οι δύο να ερχόντουσαν αλλά θα μείνουν. Όχι, δεν σου είπα αυτό. Σου είπα ακόμη πιο προχωρημένο. Ότι είναι επιλογή τους. Ότι τα παιδιά επέλεξαν να πάνε εκεί, δηλαδή τελείωσε και του Κυριακίδη. Ότι είναι επιλογή τους, ναι. Ναι, ναι, ότι τελείωσε και του Κυριακίδη είναι εκεί. Ασχέτως, αν και νομίζω ότι ο Μυροφορίδης δεν επρόκειτο να ασχοληθεί με... Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω, αλλά αν ερχόταν από νωρίτερα, ίσως να μην κρατούσε και τόσους ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα. Εδώ τώρα θέλω να πω κάτι. Ο Μυροφορίδης. Μιας και το αναφέρεις και μου δίνεις την ευκαιρία, ότι δεν αποκλείω αλλαγές εγώ στην ομάδα. Δεν αποκλείω, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Γενικότερα, το αφήνω έτσι να αιωρείτε. Γιατί δεν αποκλείω. Παρακολούθησα αλλαγές. Μια συνέντευξη πρόσφατη του προπονητή, ο οποίος έλεγε ότι ανεβήκαμε με 20 άτομα εδώ στο βουνό και θέλουμε άλλους 4-5 και μήπως γίνει και καμιά προσθήκη της τελευταίας στιγμής. Τι 4-5. Εδώ ήδη ετοιμάζεται ολόκληρο πακέτο, ολόκληρο κουμπί. Μην έρθει καμιά δεκαριά. Λεωφορείο να βλώνει ο Μυροφορίδης. Και αν έρθει καμιά δεκαριά, θα υπάρχουν και αποχωρήσεις. Δηλαδή είναι πολύ πιθανόν τώρα αυτές τις μέρες, νομίζω ότι αύριο ο Μυροφορίδης θα ανακοινώσει ότι Σαββατοκύριακο θα ανέβει στα πηγάδια, ναι. Και στην Κουτσούφλιανη που λέει και ο παππούς για να μην τον... Στην Κουτσούφλιανη. Ναι, και έχει δίκιο ο καημένος, έχει απόλυτο δίκιο, τον κατανοώ όταν και εγώ προσπαθώ να πείσω τους υπόλοιπους για κάτι που είναι σωστό και προφανές. Αφού λέει είναι αλλού. Και πείθονται, είναι αλλού, ναι, σου λέει είναι 3 χιλιόμετρα παραπάνω, λέει τα 3-5 πηγάδια. Εδώ είναι πάλι το πρωί, 8 η ώρα εκεί ήταν πάλι. Ναι, στο βουνό, να πούμε στο βουνό λοιπόν. Στο βουνό, ναι. Επειδή θα πιστεύω ότι θα ανακοινώσει αύριο ότι θα ανέβει στο βουνό το Σαββατοκυριακό να δει και το φιλικό, πιστεύω και ότι θα γίνει το ξεκαθάρισμα, θα τα συζητήσει με τον προπονητή για να του δώσει να καταλάβει και πού κινούνται τα πράγματα. Τι... Ναι, και εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι και κάποια παιδιά από αυτά που έχουν προφορική συμφωνία, δηλαδή κάποια παιδιά... Δεν έχουν κάνει συμβόλαια ακόμη. Από τους 13 παραμένοντες. Ναι. Και Νικολακάκης, Τσίπρας, Γιάννης Παπαδόπουλος. Δηλαδή, από αυτή τη δεκαεξάδα, βάλε και το γόμο, ξέρω εγώ, ίσως, ο οποίος είναι μέσα στους παραμένοντες, οπότε μιλάμε για 14 παραμένοντες και 3 μεταγραφές 17. Ίσως να χρειαστεί να... απαλλαγούν από την συμφωνία που κάνανε. Και σε συμπληρώνω ξανά και λέω ότι αν ο Μυροφορίδης ήταν προτού γίνει η οποιαδήποτε μεταγραφή, αμφιβάλλω το κατά πόσο οι 3 που προανέφερες θα ερχόντουσαν στον Ηρακλή. Το θεωρώ βέβαιο ότι κανένας από τους 3 δεν θα έρχονταν. Ναι. Τώρα για τις αλλαγές που είπα και μου γράφει ένα μήνυμα ο φίλος ο Κώστας, και εγώ έχω αυτή την αίσθηση που μου λες, φίλε μου Κώστα, και καλησπέρα στην Κοζάνη. Α, είναι και η Κοζάνη που μας ακούει. Που είναι... Αυτό που ρωτάει ο φίλος ο Κώστας, Γιώργο, για να σου απαντήσω εγώ, ναι. Από ό,τι έμαθα και δεν στο είπα και εκτός αέρα, ναι. Θα στο πω τώρα στον αέρα, θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάει το πράγμα στο θέμα του budget. Αν το budget είναι ισχυρό,
θα αλλάξει και αυτό που προφανώς σε ρωτάει. Για τρομακτικές αλλαγές μιλάμε. Ναι, μπράβο, το ίδιο λέμε. Ναι, το ίδιο θα λέμε. Αλλάξει αυτό που σε ρωτάει ο Κώστας. Αν το budget είναι μεταξύ μας μεταξά, δηλαδή έτσι πολύ μετοχικότητα. Θα έχουμε αλλαγή μόνο σε ποδοσφαιριστές. Ίσως να γίνουν αλλαγές μόνο στους ποδοσφαιριστές που έχουν συμφωνήσει. Και για να ολοκληρώσω με το μήνυμα του φίλου του Κώστα από την Κοζάνη, για αυτό που μου λες για τον Αιγύπτιο, και εγώ το έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω για να το πω στον αέρα, φίλε μου Κώστα, και το καταλαβαίνεις. Δεν ναι. Θέλω να λέω πράγματα που δεν μπορώ να αποδείξω για το ποιος τον εκπροσωπεί. Εγώ όλα τα καταλαβαίνω τι σου λέει ο Κώστας, σαν να είμαι μπροστά. Για το ποιος βρίσκεται από πίσω του και ποιος τον εκπροσωπεί κτλ. Α, όχι, αλλά αυτό δεν το κατάλαβα. Όχι. Α, γι' αυτό είδε, σε πρόλαβα. Σε πρόλαβα. Ναι, ναι. Αυτά. Θα έλεγα για κάποιον φίλο που έλεγε χθες στην χθεσινή σου εκπομπή ότι ο Σορούρ είναι σε δικαστικές διαμάχες και τέτοια. Εγώ δεν μπόρεσα να το βρω αυτό. Εντάξει, καλά. Δεν είναι περίπτωση που μπορείς να την εμπιστευτείς με κλειστά μάτια. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Εγώ αυτό μόνο έχω να πω. Καμία περίπτωση από το εξωτερικό δεν μπορείς να εμπιστευτείς με κλειστά μάτια. Ναι. Δεν είναι. Εδώ μην πάμε μακριά. Βλέπεις τι γίνεται σε μια άλλη γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Με ανθρώπους που θεωρήθηκαν από την Αμερική σοβαρότατοι και πώς κατέληξε το πράγμα. Και κινδυνεύουν με γάμα εθνική τώρα. Ναι, από ποια άποψη το λέω. Υπάρχει και η λεγόμενη συμπεριφορά ή νοοτροπία. Όχι, δεν το λέω για το συγκεκριμένο και θα δεις ότι θα συμπεριλάβω και Έλληνες μέσα και πολλούς. Η νοοτροπία του Αμερικανακίου, δηλαδή να σκέφτεσαι σαν Αμερικανάκι. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, να το πάρω από την αρχή το πράγμα. Ως Αμερικανάκι εντός εισαγωγικών έχει σκεφτεί ο Μυτιλινέος. Θυμάσαι που πίστευε ότι με το που θα ρίξει χρήματα μια χρονιά και θα κάνει το μπαμ, αμέσως η διαιτησία θα γυρίζει και θα παίζει η Ηρακλή, αμέσως η ομάδα θα πάει να πάρει πρωτάθλημα κτλ. Ναι. Απέτυχε, απογοητεύτηκε, έκανε και τις δουλειές του και έφυγε. Αργότερα, ο Καναδός απεδείχθη ότι ήρθε με πάρα πολύ λίγα χρήματα, τα πέταξε στην αρχή, διάβαζα τις προάλλες συνεντεύξεις εκείνης της εποχής ανθρώπων της ομάδας που λέγανε είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις έναν άνθρωπο να σε στηρίζει οικονομικά και να στάχει όλα μετρημένα στην ώρα τους και τακτοποιημένα και γι' αυτό ανεβήκαμε. Και τα ίδια γράφαμε και λέγαμε εμείς εκείνη την εποχή μέχρι να όλοι οι παίκτες τα καλύτερα λέγανε τότε. Ναι, 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 λοιπόν. Και όχι μόνο. Και τι απεδείχθη. Ότι και αυτός με τη λογική... σαν Αμερικανάκι ήρθε. Δηλαδή πίστευε ότι με το που θα γίνει το μπραφ θα πάω, θα τα καταφέρω και θα καλυφθώ. Δεν θα μπορεί, δεν θα φανεί ότι δεν έχω άλλα χρήματα. Το ίδιο μην ξεχνάμε ότι το ίδιο έκανε και ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του, ο συγχωρεμένος και αδικοχαμένος βέβαια ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο οποίος απεδείχθη ότι και ο ίδιος ο άνθρωπος με λίγα χρήματα ήρθε πιστεύοντας την υπεραξία του Ηρακλή και πίστευε ότι θα εκτοξευθεί η ομάδα και θα πάει Super League. Και όταν δεν του βγήκε το project, του ήρθαν τα δύσκολα και αναζήτησε διάδοχη κατάσταση φυσικά. Η ίδια είναι και η λογική αυτό που αναφέραμε πριν στην Καλαμαριά δηλαδή. Πίστεψαν ότι θα επενδύσουν, θα πετάξουν κάποια χρήματα, θα βρεθούν κατευθείαν στη Super League. Και δεν έγινε και βγαίνει ο κόσμος. Οπότε λοιπόν θέλω να σου πω, δεν είναι για να κάνω τώρα τον κύκλο και να γυρίσω σε αυτό που είπες, από εκεί το ξεκίνησα, ότι δεν είναι για να εμπιστεύεσαι ανθρώπους που έρχονται με ξενική νοοτροπία στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο πολύ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δηλαδή κατά τα ψέματα εγώ βλέπω ότι αυτό που λέγαμε και το θεωρούσαμε απευκταίο και ως τελευταία λύση την πολυμετοχικότητα, εκεί θα καταλήξουμε. Εκεί θα καταλήξουμε. Μπορούμε, και θα είναι... μπορούμε να το σηκώσουμε το βάρος. Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε. Εκτός αν όταν οργανωθεί το πράγμα και γίνει και το Διοικητικό Συμβούλιο, ναι, μου πούνε ότι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο μπει αυτός ο επιχειρηματίας που υπενυχθήκαμε πριν, μπήκε δεύτερος, μπήκε τρίτος, ασχολείται και ο Βέλγος, γιατί το όπως το βόλεϊ έχει Αμερικανούς εντός εισαγωγικών, το ποδόσφαιρο έχει Βέλγο. Εντός εισαγωγικών. Ναι, ναι. Έλληνας Ηρακλειδέας του Βελγίου που και πέρσι και φέτος έδωσε πολλά χρήματα. Αν δούμε ότι υπάρχει μια τέτοια ισχύς ανθρώπων στην διοίκηση, είναι σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε, που λέω εγώ, πολυμετοχικότητα με κεφαλές. Πολυμετοχικότητα με κολόνες. Ναι, πολυμετοχικότητα με κολόνες βγαίνει το πράγμα. Βγαίνει το εγχείρημα δηλαδή. Από ποια άποψη.
ότι πέρα από το ρεφενέ που θα γίνει για στην αρχή, όταν ο αντικαταστάτης του Βαφιάδη που θα κάνει τον πρόεδρο, ας πούμε, εκείνη την, από τη στιγμή που θα συσταθεί η ΠΑΕ, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάει στον κύριο Παραπραστανίτη και να του πει: κύριε Παραπραστανίτη, ξέρω ότι ήταν το βάλατε στο ρεφενέ και βάλατε και πολλά χρήματα, βάλατε 50-60 χιλιάρικα, αλλά και εγώ είμαστε για 15 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή. Θα υπάρχει ο Παραπραστανίτης που θα βάλει το χέρι στο πορτοφόλι και θα τα δώσει. Αλλά πρόσεξέ με, αν μείνεις στη διοίκηση και κοντά στα πράγματα με μία πολυμετοχικότητα, όπου μπροστά θα είναι μόνο άνθρωποι που έχουν να προσφέρουν μόνο εργατοώρες, τότε δεν θα υπάρχει ο Παραπραστανίτης, ο οποίος στη δύσκολη στιγμή θα βγάλει και θα σου δώσει τα 15 χιλιάρικα, και εκεί έρχομαι απαντάω στο ερώτημά σου και λέω ότι τότε πράγματι η πολυμετοχικότητα δεν θα λειτουργήσει. Ναι. Το μπορούμε ή όχι που σε ρώτησα. Ναι, δεν ξέρω αν μπόρεσα να στο δώσω πώς το έχω στο μυαλό μου να το αντιληφθείς. Σαφέστατα. Μου τα εξηγείς ωραία που λες εσύ. Ναι, δηλαδή θα κρυθεί από το ποιοι άνθρωποι θα μπουν μπροστά. Αν η πολυμετοχικότητα θα είναι πολυμετοχικότητα με κολόνες, με μπροστινούς, ή θα είναι μια ευρύτατη πολυμετοχικότητα του στυλ δώσει μην σήμερον. Πάντως καλό είναι να τα ξεχωρίσουμε λίγο κατά κάποιο τρόπο, να μην παρασυρθούμε, να αφήσουμε τον Παύλο τον Μυροφορίδη να κάνει τη δουλειά του, να φέρει τους παίκτες, να κάνει τον προγραμματισμό, να κάνει τα σχέδιά του και να εντείνουμε τις προσπάθειες για το διοικητικό, γιατί πρέπει και η ΠΑΕ να συσταθεί και η Εκαθάριση να προχωρήσει και ακαδημίες να δημιουργηθούν. Εγώ μπορεί να είμαι, δεν ξέρω, τίποτα δεν είμαι, που λέω σχεδόν κάθε μέρα ότι μην ξεχνάτε ότι πρέπει φέτος να κατεβάσουμε K19, K17, γιατί θα έχουμε ποινές. Βέβαια, και ο ίδιος ο Μυροφορίδης, είπαμε, περιμένει να δει πού θα κινηθεί. Ναι. Γιατί αν κινηθεί με καλούτσικα οικονομικά, όπως είπε και ο φίλος ο Κώστας, είναι σαφές ότι σκέφτεται να κάνει ακόμη πιο ρίσκες. Θα ασχοληθεί με πολλά περισσότερα από αυτά που ναι, νομίζουμε. Ναι. Με πολλά περισσότερα. Είναι σαφές. Έχουμε ένα πεντάλεπτο να πούμε για το μπάσκετ. Για το μπάσκετ θα χρειαστείς πάνω από ένα λεπτό. Όχι. Περιμένουμε. Δεν αντιλέγω. Φαντάζομαι, γιατί θυμάσαι ότι... Προέκυψε πάλι μια αισιοδοξία μες τη βδομάδα που ακόμα πράξη δεν έχει γίνει, η αλήθεια. Κοίταξε, η αισιοδοξία εμένα, δηλαδή για εμένα το λέω από που μου προκύπτει. Από αυτό που σου λέγα έτσι εν είδη προβληματισμού εδώ και 10-15 μέρες, ότι όσο και να μην ξέρω καλά την αγορά της Α2, που πράγματι δεν την ξέρω καθόλου καλά, δεν μου βγαίνει, δεν μου προκύπτει ότι ο βασικός playmaker της νέας χρονιάς και ο center της νέας χρονιάς ο βασικός θα είναι από την Α2. Δηλαδή, όσο και να το ψάξω καλά το πράγμα, εκτός βέβαια, αν μου πούνε, σου είπα και πάλι, θα χρησιμοποιήσω το όνομα του παιδιού και να με συγχωρέσει. Αν μου πούνε ότι πήραμε τον Τζακόπουλο και θα τον κάνουμε βασικό playmaker στον Ηράκλειο, εντάξει, από την Α2 είναι. Ναι, έχετε δίκιο, βρήκατε playmaker από την Α2, αλλά πήρατε τον Τζακόπουλο. Μπράβο, μπράβο σας. Συγχαρητήρια, να κάνουμε, να σφάξουμε καρνιά. Αλλά, όπως επίσης πιστεύω ότι η μόνη περίπτωση να καλυφθούμε εκ των ενόντων, δηλαδή από την κατηγορία για τη θέση του βασικού σέντερ, είναι του να επαναπροσεγγίσουμε το Χαριτόπουλο. Δηλαδή δεν βλέπω άλλον σέντερ της Α2 που να πω ότι μάλιστα, δηλαδή από χωρισάντων του Γόντικα, του Μελισσαράτου, του Τσιόκου, ακόμη και του Μαχέρα που έλεγε ο φίλος μας ο Γιάννης, που δεν νομίζω ότι τον είχαν ποτέ στα πλάνα τους, κακός για μένα, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη λύση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, για να καταλήξω, ότι φυσικά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και φυσικά κάποια στιγμή θα γίνει κάποιο μπαμ, άμα θέλουμε να λέμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί στην αγορά της Α2 δεν βλέπω για μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό όπως ο Ηρακλής να υπάρχει βασικός playmaker και βασικός center. Εκτός, παρένθεση, της παραμονής του Χαριτόπουλου. Ναι. Οπότε λογικό είναι ότι θα γίνει κάποια στιγμή το μπαμ, αλλά πλέον, Γιώργο, μπορεί την περασμένη εβδομάδα να εξηγούσαμε στον κόσμο ότι πιάσαμε Αύγουστο.
Πλέον δεν πιάσαμε μόνο Αύγουστο, αλλά πιάσαμε και τις ημερομηνίες που θα αρχίσει και η προετοιμασία. 17 του μηνός μαζεύεται η ομάδα. Ναι, και επί του παρόντος, όπως λέμε έτσι που λέγαμε και εκτός αέρα, για beach volley έχουμε καλή ομάδα. Καλαϊτζίδη δηλαδή και Έντβινας, Σέσκους. Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όσοι ασχολούνται με τον Ηρακλή καθημερινά. Αλλά για ομάδα μπάσκετ δεν έχουμε ρόστερ. Δεν έχουμε, όχι. Με δύο δουλειά δεν γίνεται. Να βάλουμε και τον Μούχλια μαζί με το, πώς το λένε, το άλλο το παλικάρι που έχει μαζί του. Και τον Ευγενίδη να βάλουμε και να συμπληρώσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε πολύ δυσαρέσκεια. Αυτή τη εβδομάδα μετατράπηκε σε αισιοδοξία από τους ίδιους ανθρώπους. Προφανώς είδαν κάποια κίνηση από τον Δρακόπουλο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Η κίνηση βέβαια δεν έχει μεταφραστεί. Εγώ το εξηγώ ότι θεωρώ βέβαιο ότι κάποια στιγμή, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι τουλάχιστον για τη θέση του playmaker, θα έρθει κάποιο μεγάλο όνομα, πιθανώς από την Α1 ή Έλληνα στο κάτι εξωτερικό. Ναι, κάτι τέτοιο οπωσδήποτε θα γίνει, διότι σου λέω, δεν μου προκύπτει, θα αποτελέσει πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα, αν μου πούνε να ρε βλάκα, δεν ξέρεις την αγορά της Α2, υπήρχε αυτός διαθέσιμος, να, αυτός. Αυτός επαναλαμβάνω, ο αυτός, να μην είναι και να με συγχωρέσει και πάλι το παιδί ο Τζακόπουλος, ο αναπληρωματικός του Χολάργου. Τον έχεις φάει ρε παιδί μου. Τον ναι, για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος, ρε, με παραδείγματα μιλάω. Τον άλλο πώς το λένε από την Καστοριά? Ο Καραμαλέγκος. Καραμαλέγκος. Ο Καραμαλέγκος, ο Πιτσιρικάς, ναι, ναι, που είναι ταλαντούχος. Ναι. Ο Καραμαλέγκος, ο Μιλόσεβιτς, δηλαδή... Εντάξει, υπάρχουν playmaker, αλλά μιλάμε για να δώσω να καταλάβουν. Να συνοηθούμε. Δεν υπάρχει Ματαλόν. Δεν υπάρχει άλλος Ματαλόν αυτή τη στιγμή διαθέσιμος. Όχι, όχι, όχι. Που να βγάζει μάτια, όχι. Στις άλλες θέσεις, στις πλάγιες και στους ψηλούς, στα τεσσάρια ή στον αναπληρωματικό σέντερ, μπορούν να βρουν λύσεις να γεμίσει το ρόστερ. Ο Τσάμις, όπως είπες, υπάρχει κόσμος για να αποκτηθεί. Δεν αφιβάλλω. Αλλά βασικό playmaker και βασικό σέντερ πριν του Χαλιτόπουλου, δεν βλέπω που μπορείς να πεις ότι τον παίρνω και θα κάνω πρωταθλητισμό και με δεδομένο ότι έχεις κλείσει σε άλλη θέση τον κοινοτικό σου, ε. Δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις ξένο, γιατί ο ξένος σε κάνει ευέλικτο. Μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις και όποια στιγμή θέλεις. Στο δε βόλι, μπράβο, ήσουν καταλυτικό στο ρεπορτάζ σου στο φίλο μας το Πιστός, όπου έπιασες την κατάλληλη στιγμή στο παραπέντε ότι έγινε αλλαγή πλάνων και αντί για Έλληνα κεντρικό η ομάδα θα ανανέωνε τον, τελικά αποφάσισε να ανανέωσει τον Φέργκισον. Και όπως σου είπα και εκτός αέρα, Γιώργο, για μένα πάρα πολύ καλά έκανε, διότι... το ξέρω ότι σου αρέσει ο Μπάιρον, το ξέρω. Από ποια άποψη, ότι σε σχέση με τους Έλληνες κεντρικούς που συζητούσαμε και που υπάρχουν στην αγορά, όχι μόνο δεν υστερεί το παιδί, αλλά μπορώ να σου πω ότι ακόμη πιο εκρηκτικός είναι. Ούτε σε ύψος υστερεί σε σχέση με τους παίκτες που συζητούσαμε, ούτε σε τίποτα. Και πολύ σωστά επισήμαναν οι άνθρωποι και στην ανακοίνωση που έβγαλαν ότι είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας, μπολιασμένος μέσα στην ομάδα. Πώς το γράφει, αδαμάντινος. Έτσι το γράφει. Ο αδαμάντινος 100%. Ναι. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ωραίο. Το παιδί είναι πολύ καλή επιλογή και μάλιστα μια χαρά κάναν που κατέληξαν σε αυτό. Και τώρα βέβαια το κρίσιμο μέγεθος. Ο ξένος ο ακραίος. Ναι, τώρα αν θα είναι ξένος ή Έλληνας, ό,τι είναι. Η προσπάθεια γίνεται για ξένο. Ναι, είναι φυσικά, ναι. Φυσικά, το αντιλαμβάνομαι. Θα δούμε όμως. Θα δούμε. Κοίταξε, άμα έρθει... Ξέρω για να πάρουν κάτι καλό, δηλαδή να κάνουν τη διαφορά. Ναι. Γιατί οι Έλληνες είναι μετρημένα κουκιά. Για να πάρουν Χωσάδα ξένο, ο οποίος αν έρθει ο Χωσάδας ξένος, τότε νομίζω ότι η ομάδα θα είναι πάρα πολύ καλή. Όχι ότι πάρα δεν είναι πολύ τώρα. Καλή, ναι. Δηλαδή, ειλικρινά, στο θέμα Έλληνας κεντρικός που συζητούσαμε ή Φέργκισον, μη σου πω και καλύτερο το γεγονός ότι κατέληξαν στο Φέργκισον. Ναι. Ναι, ο οποίος δεν είναι η κεντρικάρα, αλλά σε σχέση με το να πάρεις έναν από τους διαθέσιμους Έλληνες κεντρικούς είναι μια χαρά. Πέρυσι βγάλαμε όλη τη χρονιά με Φωτιάδη Φέργκισον, σχεδόν ναι, όλη τη χρονιά, έτσι στο τέλος ήρθε ο Σμαραγδής, και τώρα ναι, από την αρχή... Υπάρχουν 4 κεντρικοί για να προπονούνται, γιατί πέρυσι ούτε προπόνηση δεν μπορούσαν να κάνουμε 2 κεντρικούς. Ακριβώς. Και ακριβώς, με Ντίνα ακριβώς, και με Φωτιάδη και με τον Κουκουμάκα που ήρθε χθες. Κουκουμάκας, ναι, το παιδί. Καλά, το κρατούσες να το πεις, έτσι. Ναι. Είναι που λένε σου, σαν τον, πώς τον λέγανε ρε. Μπερέτας. Μπερέτα. Ο Μπερέτας δεν είναι, ο Κουκουμάκας είναι πιο καλό.
Ο Κουμάκας είναι περιτοσύλλαβο, ρε. Εσύ... Είναι σαν τον Μπακασέτα, ναι, σαν τον Μπακασέτα. Έχει τέσσερις συλλαβές, όπως έβγαλε ο Γιώργος ο Ζαγόρας εκείνο τον περίφημο με τον Μπακασέτα, είναι και ο Κουκουμάκας. Κουκουμάκας. Βλέπω να το, κάνεις φέτος, χαμός θα γίνει. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Και ξέρεις ότι κάποια από αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν θα είναι και στις αποστολές, δεν χωράνε όλοι. Είναι 14, πόσοι βγαίνουν? Γιατί είναι 14 στο βολή, είδες, δεν έχω ιδέα. Όχι, όχι, πόσοι θα βγαίνουν στο τέλος. Α, γιατί αυτοί βγαίνουν 14, όπως το λες, ναι. Άμα έρθει και ο Ακραίος. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να πάρεις 14 στην αποστολή. Νομίζω ότι είναι 12 και στο βολή, δεν είναι 12. Νομίζω, ναι. Πέρυσι πώς ήταν, 13 δεν είχαμε πέρυσι, που είχαμε 3 πασαδόρους. Είχαμε 12 με 3 πασαδόρους. Ναι, αλλά πέρσι δεν είχες τόσες λύσεις. Δηλαδή όταν μπήκε ο Τζιουμάκας μέσα, είχες μόνο το Μούχλια αναπληρωματικό άκρη. Μετά ήρθε ο Κατσαφλιάκας. Μετά ήρθε ο Κατσαφλιάκας, ναι, και... Ναι. Δεν θυμάμαι ότι ας πούμε στην αποστολή είχες 3 κεντρικούς. Το Ζαΐμι δεν τον είχες στην αποστολή. Κάποιες φορές ήταν στο τέλος, νομίζω. Ή όχι. Πρέπει να ήταν σε κανένα δυο μάτς. Δεν ξέρω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι λεπτομέρεια. Αλλά πάντως είναι για την προπόνηση τα παιδιά αυτά και για το stand-by. Το οποίο stand-by λόγω. Να απάντησε ότι... τώρα στο φίλο τον Πάνο που γκρινιάζει και λέει. Γκρινιάζει. Απάντησε. 1,90 κεντρικό, ρε Γιώργο, λέει. Ναι. Γιατί δεν, όχι. Τα παιδιά αυτά δεν ήρθαν για να κάνουν καριέρα και να δώσουν λύσεις. Για να φτάσεις, να το πω έτσι για να το αντιληφθούμε, στην ανάγκη του Κουκουμάκα, θα πρέπει να απολυθεί όλος ο ελληνικός στρατός. Ναι. Δηλαδή. Να βγει ένας από τους Φέργκισον ή Ντίνα, να μπει ο Φωτιάδης, να βγει και ένας από τους άλλους και να μην μπορεί να ξαναμπεί ο Φέργκισον για να έρθει ο Κουκουμάκας. Είναι συμπληρωματικός ο ρόλος του. Που πράγματι είναι 1,90 κεντρικός. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ναι. Συμπληρωματικός ο ρόλος του. Ναι. Είναι σαν τις ερωτήσεις που δεχόμουν τις προηγούμενες μέρες τι θα γίνει με τον Σκαρλατίδη και τον Ευγενίδη. Δηλαδή... Οκ, καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σας, αλλά ο Προύσαλης είναι ο βασικός, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ο Προύσαλης είναι ο βασικός και όχι μόνο αυτό, επέλεξε ο προπονητής θεωρώντας ότι είναι καλύτερος από τα παιδιά αυτά που είχαν πέρσι. Να πάρει τον Τερζόγλου. Να πάρει τον Τερζόγλου, ναι. Το θεώρησε πολύ καλύτερο και πιο ποιοτικό. Πώς θα κλείσουμε, γιατί περιμένουμε... Και όντως, αυτό που λέει ο Κώστας έχει δίκιο, είναι ένα παράδοξο. Αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό βόλεϊ και δεν ισχύει στο ευρωπαϊκό. Αν έχεις προσέξει, Γιώργο, εσύ που παρακολουθείς πολύ περισσότερο. Για το 1,90 λες, ο Πάνος το είπε. Ναι, είναι θηρία όλη η κεντρική στην Ευρώπη. Yeah. Στην Ελλάδα όμως είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή, βλέπεις, σου λένε οι άλλοι, ο Κάσανδρος Τίγκας. 1,94 ο Κάσανδρος Τίγκας, κεντρικός. Ο Πετρέας. 1,98. Ο Ανδρεάδης. Εντάξει, υπάρχουν και τα θηρία. Και ο Ντίνας 2-4 είναι και ο Ανδριάδης είναι 2-5 και ο Σμαραγδής είναι 2-2. Ναι, εντάξει. Αλλά στην Ελλάδα πράγματι συμβαίνει αυτό το φαινόμενο όχι μόνο στους ακραίους, που οι ακραίοι και στο εξωτερικό είναι πολύ χαμηλοί. Πολύ καλή ακραία είναι χαμηλή, δεν είναι πολύ πάνω από και 90. Και ο Πρωτοψάλτης είναι 83, κάνει όρια στη Φρίντρισχαφ. Άστα να πάνε. Ή ο Νικηφορίδης που υπήρχε παλιά με ένα 88, ας πούμε, πετούσε μέχρι το Θεό. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο του πολλά παιδιά νέα και παλαιότερα να είναι στο 1,90 και λίγο πάνω από 1,90 και να παίζουν κεντρική. Ακόμη και ο Νικηφόρος Φωτιάδης που πέρσι τα πήγε πάρα πολύ καλά, θα έλεγα, πάρα πολύ καλά. Είναι 1,94 το παιδί. Πρέπει να κλείσουμε. Ήταν εξαιρετικό, βέβαια. Το λέω άκομψα. Μα είναι και 7, πώς πέρασε έτσι, εγώ δεν τα κάνω αυτό. Λέμε, περνάει η ώρα. Λοιπόν, Γιάννης Ζάτης εδώ περιμένει να πατήσει τη σκανδάλη για να κλείσουμε. Ναι, βεβαίως, τίποτα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ, αδερφέ μου. Θα λένε αν είμαστε γεροί, αν είμαστε ζωή, την άλλη εβδομάδα. Τίποτα. Συνοπτικές διαδικασίες. Την παράλληλη. Την παράλληλη εβδομάδα. Ναι. Θα τα πω αύριο. Θα πάρεις άδεια. Θα είμαι σε άδεια. Ναι, έχεις δίκιο. Φύγε τώρα. Θα πάω να κάνω τα μπάνια μου στη Waterland. Στην Κουτσούφλιανη. Γεια. Άντε, καλό βράδυ. Στην Κουτσούφλιανη, πολύ ωραία. Καλό βράδυ. Ωραία, φίλε, καλό βράδυ να πάω. Τσαου. Θα μας δει ο Μουρελής που είναι απ' έξω. Κλείνουμε. Ευχαριστούμε και τον Νότος Καφέ All Day Bar στο Βράχο της Αθήτου Χαλκιδικής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7-8. Να είστε καλά.